Στα άκρα των άκρων οδηγούνται οι ελληνορωσικές σχέσεις με το Κρεμλίνο να εξαπολύει νέα σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης Μιτσοτάκη, σε σημείο που να διερωτάται κάποιος τι θα συμβεί στην Ελλάδα αν η Ρωσία επικρατήσει στην Ουκρανία και ειδικά αν στην Ουάσιγκτον υπάρξει κυβερνητική αλλαγή και έρθει στην εξουσία ο Ντόναλτ Τραμπ. Και οι νοούντες νοήτωσαν. Η τελευταία βολή της Μόσχας έρχεται από την εκπρόσωπο του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα, η οποία σε συνέντευξή της καταγγέλει γενικά τις δυτικές πρωτεύουσες ότι αρχικά αρνούνται και μετά δεν απαντούσαν στο αίτημα να επιτραπεί στους Ρώσους υπηκόους που ζουν στις χώρες τους να ψηφίσουν στις ρωσικές εκλογές. Αλλά εκείνη που το τερμάτισε κατά τη Μαρία Ζαχάροβα ήταν η κυβέρνηση Μητσοτάκη, η οποία όχι μόνο αρνείται να δώσει έγκριση στους Ρώσους πολίτες να ψηφίσουν, αλλά έδωσε την έγκριση της μόνο όταν η Μόσχα έθεσε θέμα παραβίασης της συνθήκης της Βιέννης. Και αυτή η έγκριση δόθηκε μόλις στις 8 Μαρτίου, μία εβδομάδα πριν τις εκλογές. Και μάλιστα η Αθήνα έσπευσε να δηλώσει ότι η Ελλάδα δίνει την έγκρισή της απρόθυμα. Τώρα, ανεξάρτητα με το αν κάποιος συμπαθεί τη Ρωσία και τον Βλαντιμίρ Πούτιν, πόσο έξυπνα είναι αυτά τα περί απροθυμίας και τι προσφέρουν στο εθνικό συμφέρον. Γιατί τόσο μένος? Μήπως για να κρύψουν από τους δυτικούς ότι παρά το εμπάρκο έχουν ξεκινήσει και αγοράζουν φυσικό αέριο από τη Ρωσία σε μεγαλύτερες ποσότητες από αυτές που αγόραζαν πριν από τον πόλεμο? Τώρα ήρθε και η άρνηση κλήτευσης των Ρώσων και Λευκορώσων διπλωματών στον εορτασμό της επετείου της 25ης Μαρτίου. Το ότι δεν θα υπήρχε 25η Μαρτίου αν δεν υπήρχε η τσαρική Ρωσία είναι μια άλλη μεγάλη συζήτηση, αλλά το ερώτημα είναι πιεστικό. Ποιος επωφελείται από όλα αυτά?